αυτός είδε τον τυφλό, ούχ ο τυφλός αυτό προσήλθε, σημειώνει ο ιερός Χρυσόστομος. Δεν κάλεσε ο φτωχός τυφλός τον Κύριο, αλλά ο ίδιος ο Θεάνθρωπος τον πλησίασε και με ιδιαίτερη στοργή τον θεράπευσε και του χάρισε το φως. Και εμείς, αν γνωρίζουμε ή μαθαίνουμε κάτι για τον Χριστό, το οφείλουμε σε εκείνον. Δεν γνωρίσαμε εμείς τον Θεό, αλλά εκείνος μας αποκάλυψε τον εαυτό του. Αυτός έτεινε πρώτος το χέρι και μας έδωσε γνωριμία. Αυτός πρώτος χτύπησε την πόρτα της καρδιάς μας για να εισέλθει. Αυτός μας πιάνει από το χέρι και μας κρατά γερά, μας προστατεύει και μας οδηγεί στη λύτρωση και τη σωτηρία. Ας δοξάσουμε λοιπόν τον Κύριο ως τον αίτιο της σωτηρίας μας και ας τον αγαπούμε όλο και περισσότερο, διότι αυτός πρώτος ηγάπησε ημάς. Ήταν εύλογη η απορία των μαθητών όταν είδαν τον εγκυνετή τυφλό και αμέσως την εξέφρασαν. Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί ο άνθρωπος αυτός τυφλός? Αμάρτησε ο ίδιος όταν ήταν ακόμη μέσα στη κοιλιά της μητέρας του, ή άρτησαν οι γονείς του και τιμωρείται αυτός για τις αμαρτίες του? Και ο Κύριος Ιησούς τους απάντησε, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτόν. Ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε τυφλός, για να φανερωθούν με την υπερφυσική θεραπεία των ματιών του τα έργα που επιτελεί η δύναμη και η αγαθότητα του Θεού. Είναι δύσκολο να διακρίνουμε γιατί ο Πανάγαθος Θεός επιτρέπει την κάθε δοκιμασία στη ζωή μας. Ένα είναι βέβαιο, ότι κάθε δοκιμασία ή θλίψη που αντιμετωπίζουμε έχει το σκοπό της. Την επιτρέπει ο Θεός είτε για να μας παιδαγωγήσει για κάποιο λάθος μας, είτε για να μας βοηθήσει να καλλιεργήσουμε άγιες αρετές, όπως η πίστη, η υπομονή, η ταπείνωση και η αγάπη, είτε για να φανερώσει τη δύναμή Του στη ζωή μας με τρόπο θαυμαστό και συγκλονιστικό. Σε κάθε περίπτωση, πολλές και μεγάλες είναι οι ωφέλειες που θα αποκομίσουμε. Ας κάνουμε λοιπόν υπομονή και με ειρήνη ψυχή, ας λέμε πάντοτε το θέλημα του Κυρίου γινέστο. Ύστερα από τη θεραπεία του, ο πρώην τυφλός έγινε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στα Ιεροσόλυμα. Πολλοί που τον συναντούσαν δεν πίστευαν ότι αυτός είναι πράγματι ο γνωστός τυφλός Ζητιάνος. Εκείνος όμως τους βεβαίωνε, «Εγώ είμαι», και άρχισε να διηγείται πως ο Κύριος τον θεράπευσε. Θεωρούσε τον Ιησού ευεργέτη του και το διεκήρυτε παντού, χωρίς να υπολογίζει τις αντιδράσεις των φανατικών Ιουδαίων. Και όταν τον οδήγησαν μπροστά στους Φαρισαίους, δεν δίστασε να ομολογήσει με παρησία ότι ο Χριστός προφήτησε στη και ότι αυτός τον θεράπευσε. Τότε οι Φαρισαίοι τον έδιωξαν με θυμό, τον έβγαλαν έξω, αλλά βγήκε νικητής, διότι ο πρώην τυφλός αναδείχθηκε ομολογητής της Εκκλησίας. Το παράδειγμα του διδάσκει και εμάς να μην διστάζουμε να ομολογούμε την αλήθεια ό,τι και αν μας κοστίζει. Στην καθημερινή μας ζωή, στο χώρο της εργασίας μας, ίσως και στο συγγενικό μας περιβάλλον, σε κάθε περίσταση και πολύ περισσότερο όταν η αλήθεια διαστρέφεται και ο Χριστός υβρίζεται και περιφρονείται, έχουμε χρέος να μιλούμε και να υπερασπιζόμαστε την πίστη μας. Αυτή η μαρτυρία της πίστεως δεν είναι έργο μόνο των ιερέων και των θεολόγων, είναι έργο όλων μας. Η ομολογία πίστεως δεν απαιτεί ρητορικά προσόντα, ούτε από μνημόνευση κάποιων συγκεκριμένων επιχειρημάτων. Ομολογία πίστεως είναι η κατάθεση της προσωπικής μας εμπειρίας, όχι μόνο με το λόγο, αλλά και με το παράδειγμά μας, με την όλη ζωή μας. Αμήν. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν
σε όλα.